σε μια αντίληψη. Το δικό μου καλωσόρισμα θα είναι πιο εκτεταμένο, γιατί θέλουμε να γίνει γνωστό το έργο του συλλόγου μας που έχει αναλάβει για την πρωτοβουλία και αυτή την ανεκδήλωση. Η όλη διαρκή εμπάσχετη φάση θα διαρκέσει περίπου μια ώρα. Πανιερότατε, εκλεκτοί ομίλητες, σας καλωσορίζω στην εκδήλωση για ανακήρυξη του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κωνσταντίας κυρίου Βασιλείου σε επίτιμο μέρος του Συλλόγου Αποφύτων και Φίλων Ελληνικών Γυμνασίων Αμπόσου, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου στις 16 Δεκάτου του 20. Η καθυστέρηση στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης οφείλεται στους περιορισμούς της πανδημίας όπως υπευλήθηκαν από την πολιτεία. Είναι τιμή για το Σύλλογο ότι έχουμε μεταξύ των αποφύτων μια ξεχωριστή προσωπικότητα με πολυσχεδές έργο που τιμά την Αμόχωστο και γενικότερα την Κύπρο. Για το σημαντικό κοινωνικό και θρησκευτικό έργο του Πανιερότατου και το σκεπτικό της απόφασης θα αναφερθούν στη συνέχεια άλλοι ομιλητές. Επειδή όμως ο Πανιερότατος ανακηρύσσεται επίτιμο μέλος του Συλλόγου μας, επιτρέψτε μου να περιγράψω τους σκοπούς και το έργο που ο Σύλλογος μας επιτελεί αθόρυβα, χωρίς να είναι το έργο του ευρέως γνωστό. Ο ΣΑΦΕΓΑ ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό να τιμήσει τα 80 χρόνια από την ίδρυση και επίσημη αναγνώριση του Εθνικού Γυμνασίου Αμοχώστου από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος το ακαδημαϊκό έτος 1923-24. Η τελετή για τα 80 χρόνια πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου του 2006 στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Λευκοσίας παρουσία του επίσημου κράτους, δημαρχιακών και εκκλησιαστικών αρχών και πλήθους αποφύτων από όλα τα μέρη της Κύπρου. Κύριε Αποστολή μας, θεωρούμε την προβολή του έργου των γυμνασίων και τη διατήρηση της μνήμης της πόλης, ιδιαίτερα σήμερα που η ύπαρξη της απηγείται. Θέλουμε τη μνήμη αυτή να μεταλαμβανευτεί στις νεότερες γενιές, ώστε να συνεχίσουν να αγωνίζονται για την επιστροφή, την ανοικοδόμηση και επαναφορά στα προηγούμενα μεγαλεία. Τούτο γίνεται κυρίως με εκδόσεις που αντικείμενο έχουν την ιστορία των σχολείων και την επίδραση που είχε η λειτουργία του στην ανάπτυξη της πόλης και επαρχίας Αμοχώστου, στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας και του πολιτισμού. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς την ραγδαία ανάπτυξη της Αμοχώστου σε όλους τους πιο πάνω τομείς, χωρίς τη λειτουργία του γυμνασίου. Το πρώτο βιβλίο που εκδώσαμε ήταν η επανέκδοση του έργου του ιστορικού και καθηγητή στο γυμνάσιο μας, Κώστα Κύρη, «Ιστορία της μέσης εκπαιδεύσεως 1191 μέχρι 1955, ιδίως δε του Ελληνικού Γυμνασίου Αμοχώστου». Η επανέκδοση κρίθηκε επιβεβλημένη, γιατί η πρώτη έκδοση έχει εξαντληθεί. Πιο σημαντικό όμως ήταν το γεγονός πως πολύτιμο αρχαιακό υλικό που χρησιμοποίησε ως συγγραφέας παρέμεινε στην κατεχόμενη πόλη και ενδεχομένως να έχει χαθεί οριστικά. Ουσιαστικά το βιβλίο αυτό αποτελεί τη μοναδική πηγή για μια σημαντική πτυχή της ιστορίας της Αμοχώστου. Το βιβλίο περιέχει πέραν των άλλων πληροφοριών τα ονόματα όλων των αποφύτων από το 1923-24 μέχρι το 1953-54. Ενδιαφέρον όμως έχουν οι λεπτομέρειες, γιατί ο Κύρης αναφέρεται για τον κάθε απόφυτο τόπο καταγωγής, επάγγελμα πατρός και επάγγελμα αποφύτου όπου αυτό είναι γνωστό. Το σημαντικό συμπέρασμα από τη μελέτη αυτή είναι πως περίπου το 50% των μαθητών προέρχεται από την Ήπεθρο, που δείχνει τη σημασία που έδειχνε ο πρωτοβουλικός κόσμος για τη μόρφωση των παιδιών του. Το βιβλίο του Κύρη τελειώνει το 1954. Θεωρήσαμε πως χρειαζόταν μια συνέχεια για τα πεπραγμένα του γυμνασίου από το 1954 μέχρι το 1974, οπότε τερματίστηκε επάναστα η λειτουργία του. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανάθεσε στον φιλόλογο, απόφυτο και καθηγητή στο γυμνάσιο Δημήτρη Λεβέντη τη συγγραφή της διαδρομής των γυμνασίων της Αμοχώστου από το 1955 μέχρι το 1974. Σε αυτό αναφέρονται ανά έτος σημαντικά γεγονότα που σχετίζονταν με τη λειτουργία των σχολείων.
Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός πως στο βιβλίο αυτό υπάρχουν σαν παρακτήματα οι κατάλογοι όλων των καθηγητών, καθηγητριών που δίδαξαν στα γυμνάσια κατά ειδικότητα, παραδείγματος χάρη φιλόλογος, μαθηματικός και ούτε καθεξής. Επίσης, όλες και όλοι οι απόφοιτοι για τα έτη 54 έως 74 χωριστά ανασχολή, κλασικό, πρακτικό, οικονομικό και ούτε καθεξής. Η ετοιμασία αυτών των καταλόγων, τόσο των καθηγητών όσο και των αποφύτων, ήταν μια ιδιαίτερα επίπονη και χρονοβόρα εργασία, γιατί δυστυχώς το γεγονός πως καταφέραμε να συγκεντρώσουμε όλες τις εκδόσεις των περιοδικών που εξελίδονται στο τέλος κάθε χρονικής χρονιάς από όλα τα σχολεία, την αγωγή, τις εστιάδες, τη μαθητική φλόγα, τον άγνοια. Και τα δύο αυτά βιβλία εκδόθηκαν με χορηγία της σχολικής εφορίας από τόσο. Μια έκδοση που έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ιστορία είναι εκείνη του Λευκόματος Φωτογραφιών Ελληνικού Γυμνασίου Μοχός. Η γραμματεία του γυμνασίου διατηρούσε αρχείο με φωτογραφίες από όλες τις εκδηλώσεις και από όλες τις εκδηλώσεις του. Παρελάσεις, ενδοσχολικές εορτές, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικά γεγονότα, εκδρομές, συμμετοχές όπως σε αθλητήρια κλπ. Το αρχείο αυτό το πήρε κατά την γεηλασία του κτηρίου του γυμνασίου μας ένας Τουρκοκύπριος, που αντιλαμβανόμενος τη σημασία του, το πήρε στο Λονδίνο προσπαθώντας να το πουλήσει. Ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ιακώβου, ξαμπρός, πληροφορήθηκε το γεγονός και έδωσε οδηγίες στην υπάτια αρμοστία του Ηνωμένου Βασιλείου να αγοράσει το λεύκομα και στη συνέχεια το παρέδωσε στον τότε Υπουργό Παιδείας Χριστόφορο Χριστοφίδη Εκλάρνακος, αλλά απόφυτο του Ελληνικού Γυμνασίου Αμοχώς. Μετά βρέθηκε στα χέρια της διαδόχου του στο Υπουργείο Κλέρ Σαγγελίδου, η οποία με την αποκόνησή τη και φοβόμενη πως το ρεύκομα θα κατέλεγε σε καμιά αποθήκη, το παρέδωσε στο Κρατικό Αρχείο για φύλαξη. Όταν ο Σύλλογος μας πληροφορήθηκε την ύπαρξή του, έκανε επαφές με το Κρατικό Αρχείο ώστε να βρεθεί τρόπος αξιοποίησης του. Τελικά, αποφασίστηκε η έκδοσή του και με πρωτοβουλία της κυρίας Έλλης Σαρπαρίνου, διευθύντριας του Κρατικού Αρχείου, δόθηκε στο Γραφείο Δημοσίων Πληροφοριών για να το εκδώσει για λογαριασμό του Συλλόγου, με τον όρο ότι οι εισπράξεις από την πώληση έπρεπε να δοθούν σε φιλανθρωπικό σκοπό. Ο Σύλλογος παρέδωσε το σύνολο των εισπράξεων ευρώ 9.000 στο Γυμνάσιο της Λογαρπάσου για τις ανάγκες της λειτουργίας του και για υποτροφίες μαθητών. Και σε αυτή την περίπτωση τα μέλη του Συλλόγου εργάστησαν μεθοδικά για να μπουν λεζάντες κάτω από τις φωτογραφίες που να εξηγούν την εκδήλωση που αφορούσε και τα ονόματα όσων προσώπων μπορούσαν να αναγνωριστούν στην έκταση βεβαίως που τούτο ήταν δυνατό. Το βιβλίο είναι εξαντλημένο, υπάρχει μόνο ένα αντίτυπο στο αρχείο του Συλλόγου. Σήμερα έφερα το δικό μου αντίγραφο και να μπορείτε να το δείξετε. Μπορείτε να πάρετε μια ιδέα για το περιεχόμενο από την έκδοση του Συλλόγου που κυκλοφορείται μνήμες γυμνασίου, μνήμες αμοχώς του, με εισαγωγή επιμέλεια και επεξηγηματικές σημειώσεις από τον Πολύπλιο Νικολάου, όπου αναφέρεται με λεπτομέρεια στην ιστορία και το περιεχόμενο του λευκόματος. Η έκδοση έγινε με την ευκαιρία ανατύπωσης 90 περίπου φωτογραφιών από το λεύκομα και έκθεσης του στο αίτημα της ανόρθωσης στην Λάρνακα το 2006. Μια άλλη έκδοσή μας είναι το βιβλίο «Η Αμόχωστος της Εικαστικής Δημιουργίας». Στο βιβλίο αυτό που συνέγραψε η Μαρίνα Σχίζα, δημοσιογράφος, κριτικός τέχνης, διαγράφεται η πορεία και η άφηση των τεχνών στην Αμόχωστο κατά τον 20ο αιώνα, αφού εντοπίσαμε τους καλλιτέχνες, σίγουρα κάποιοι μας μαζεύτηκαν. Η κυρία Σχίζα πήρε από αυτούς συνεντεύξεις με περιγραφή του έργου τους και το τι τους όθησε να ασχοληθούν με τις τέχνες. Βιογραφούνται με πάνω από 60 καλλιτέχνες, γράφοι, τύπτες και δανείστες, διακοσμικές βιβλιοδέτες και άλλοι που φίτησαν ή δίδαξαν στα εκπαιδευτήρια της κοινωνικής και με φωτογραφίες από αντιπροσωπευτικά του ΖΕΡ. Μέσα από αυτό το βιβλίο φαίνεται η επιρροή της ύπαρξης των γυμνασίων και της τεχνικής σχολής, ιδιαίτερα των σχολών κεραμικής και βιβλιοθεσίας,
αλλά και την Κύριο Ελληνίδα Ναμοχός και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, της Δημοτικής Πινακοθήκης, στην όθηση των νέων μας προς την τέχνη και τον πολιτισμό. Περιγράφει επίσης το σημαντικό ρόλο που είχαν οι σχολές τέχνης που δημιουργήσαν στην Αμόχωστο και τη δεκαετία του 60 καλλιτέχνες όπως ο Στάς Παλάσκος, ο Άντις Χατζηράμ, ο Λόρεν Μπέρτ και ο Πίτερ Μουρ. Βλέπετε πόση άνθηση υπήρχε τότε των τεχνών την Αμόχωστο και τη δεκαετία του 60. Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε με εξολοκλήρη χορηγία της εταιρείας Ιντερόλια του συμπατριώτη μας Άδωνη Παπαδόπουλου. Τελειώνω με το 26ο έργο που αποτελεί για την μεγαλύτερη προσφορά του συλλόγου μας στο να τεκμηριώσει την τεράστια συμβολή των γυμνασίων μας στη μόρφωση και στη σύγκραση. Όταν στις 8 Δεκεμβρίου του 2008 έγινε η πρώτη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και τη συγγραφέα Χρυσόθεμη Χατζή Παναγή για να συζητηθεί η ιδέα της έκδοσης μιας ανθολογίας συγγραφέων από φοιτητών και καθηγητών των ελληνικών εκπαιδευτερίων από Κόσμο, κανείς δεν φανταζόταν τις δυσκολίες του εγχειρήματος. Είναι η αρχική απόφαση. Ενώ η αρχική απόφαση ήταν να αρθολογηθούν καθαρά λογοτεχνικά έργα, η έρευνα της συγγραφέως αρθολόγου εντόπισε και άλλους συγγραφείς, όχι καθαρά λογοτέχνες. Μέσα από την έρευνα εντοπίσαμε πως τα εκπαιδευτήρια μου Κόσμο φοίτησαν άτομα που στη συνέχεια έγιναν επιστήμονες, κάποιοι διεθνούς φήμης και ευέλικτες. Δεδομένου ότι ο σκοπός της ανθολογίας είναι η επισήμανση και ανάδειξη της σημαντικής προσφοράς του γυμνασίου στη μόρφωση, αποφασίστηκε η έκδοση να γίνει σε τρεις τόμους. Οι πρώτοι δύο περιέχουν λογοτέχνες και άλλους συγγραφείς. Ο τρίτος τόμος θα περιέχει αποκλειστικά επιστήμονες και το έργο. Εν ώψη των πιο πάνω, ο τίτλος του τρίτου μου έργου έχει αλλάξει και από αρθολογία γίνεται σύμμιχτα ελληνικών γυμνασίων αμοχώσεων. Αυτός πιστεύουμε ότι αποδίδει πιο σωστά το περιεχόμενο που αρθολογεί κείμενα διαφορετικών κατευθύνσεων όπως λογοτεχνικά, εντοπιογραφικά, μελέτες, προσωπικά βιώματα και επιστημονικά. Μια σαφής απόδειξη της άνθησης των γραμμάτων που κατάφερε να δημιουργήσει ή επί μόνο μια πεντακονταετία 1923-1954 η λειτουργία των γυμνασίων μας. Οι δύο πρώτοι τόμοι έχουν εκδοθεί και μπορείτε να τους επιθεωρήσετε όπως και τις άλλες εκδόσεις μετά το τέλος της τελετής. Ο τρίτος είναι έτοιμος προς εκδήλωση αλλά ήδη χρημάτων. Τελειώνω αναφέροντας πως ο Σαφέγα έχει συνάψει συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τη βιβλιοθήκη του για τη δημιουργία ενός αρχείου αμοχώσεων όπου θα παραδίδουμε διάφορα αρχεία, βιβλία και άλλα έγγραφα που διατηρούσαν παροχώτες ή αφορούν την αμόχωση. Αυτά θα ψηφιοποιούνται για να είναι προσβάσιμα στους ερευνητές και το πρωτότυπο είτε θα παραμείνει στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου ή θα επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη εφόσον δεν επιθυμεί ή θα παραμένει στο σύλλογο αποφύτων για φύλαξη. Αν έχετε παρόμοια αρχεία ή βιβλία ή γνωρίζετε κάποιους που έχουν, παρακαλώ ενημερώστε μας. Ελπίζω να μην σας κούρασα με το κάπως μακροσκελές καλωσόρισμα, αλλά πιστεύουμε πως θα πρέπει να γίνει πιο ευρέως γνωστό το έργο του Συλλόγου. Και τούτο γιατί το έτος 2023-2024 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασίου το 1923-24. Σκοπεύουμε να κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις για να τιμήσουμε αυτή την επέτειο και θέλουμε αυτό να γίνει ευρύτερα γνωστό και όσοι φοίτησαν στα γυμνάσια μας να εγγραφούν μέλη του Συλλόγου για να ενισχύσουν το έργο. Με την εγγραφή τους θα έχουμε τις πληροφορίες που να μας επιτρέπουν να τους ενημερώνουμε για τις εκδηλώσεις μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Στον πρόεδρε Ανδρέα, παρακαλώ τον Δήμαρχο Τερίμιας για το χαιρετισμό. Πανιερότατε, εν τίμη
κύριε Υφυπουργέ Πολιτισμού, εκλεκτοί προσκεκριμένοι κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον πρόεδρο και στα μέλη του Συλλόγου Αποφύτων και Φίλων Ελληνικών Γυμνασίων Αμοχώστου για την αξιέπαινη πρωτοβουλία του να τιμήσουν το μακροχρόνιο σημαντικό έργο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Πρόεδρου Αμοχώστου του κ. Βασίλειου στον κοινωνικό, πνευματικό αλλά και θρησκευτικό τομέα. Ο Πανιερώτατος είναι άριστος γνώστης του εθνικού, ευρωπαϊκού και παγκόσμιου θρησκευτικού, ιστορικού, πολιτικού και λογοτεχνικού γίγνεσθε. Μέσα από την πολιετή του δράση ως μαθητής, φοιτητής, διδάκτορας, διάκονος, πρεσβύτερος, αρχιμανδρίτης, πρωτοσύγκελος, φοροεπίσκοπος, επίσκοπος και μητροπολίτης, απέδειξε ότι η μόρφωση είναι σημαντική για να κατανοούμε καλύτερα τους ανθρώπους, τα προβλήματα, τις ανησυχίες και τις φοβίες τους. Ενδεικτική είναι εξάλλου η σημερινή εξαιρετική τοποθέτηση σας, Πανιερώτατε, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, στο συγκεκρισμό Βερήνιας, για τον ρόλο του Πνευματικού Πατέρα. Ως άνθρωπος του Θεού χαρακτηρίζεται από ευγένεια, γαλήνη και προθυμία να ακούσει, να μοιραστεί, να συμβουλεύσει, αλλά και να βελτιώσει κάποια πράγματα. Πολύ σημαντική είναι επίσης η πρόσφατη εκλογή του στη θέση του Προέδρου των Ορθοδόξων, κάτι που αποδεικνύει τις άριστες σχέσεις του, αλλά και την εκτίμηση που χαίρει στον Ορθόδοξο κόσμο γενικότερα. Σίγουρα και εμείς, ως εκλεγμένοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, μαθαίνουμε πολλά από τους πνευματικούς ανθρώπους, ιδιαίτερα για τις ανθρώπινες αξίες, όπως η ταπεινοφροσύνη, η οποία είναι βασική σε έναν ηγέτη που αποτελεί πρότυπο προς μίμηση. Θα ήθελα να συγχαρώ ξανά τον Σύλλογο Αποφύτων και Φίλων Ελληνικών Γυμνασίων Αμοχώστου και τους διοργανωτές της σημερινής σεμνής τελετής, να ευχηθώ να γιορτάσουμε, φίλε Πρόεδρε, τα 100 χρόνια από την ίδρυση και επίσημη αναγνώριση του Ελληνικού Γυμνασίου Αμοχώστου στην αγαπημένη μας πόλη Αμόχωστο. Να συνεχίσετε λοιπόν να προβάλλετε το επιμορφωτικό έργο των γυμνασίων και την ανάγκη διατήρησης της μνήμης της πόλης μας, γιατί χωρίς μόρφωση δεν ανοίγει το μυαλό και χωρίς μυαλό δεν προχωράει ο άνθρωπος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε και παρακαλώ τον Δήμαρχο Αμοχώστου, κύριο Ιωάννου, για τον δικό του χαιρετισμό. Πανιερώτατε Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμοχώστου, σεβαστό Ιερατείο, φίλε βουλευτή, φίλε υφυπουργέ, φίλοι συναδέλφοι Δημαρχή Δερήμιας και Λευκονίκου, φίλε Πρόεδρε των Κατηγορουμένων Κοινοτήτων, κυρίες και κύριοι Πρόεδρε του ΣΥΦΑΓΕ, έχω την ιδιαίτερη χαρά για ακόμη μια φορά να παρευρίσκομαι και να χαιρετίζω μια ακόμη εκδήλωση τιμής προς τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Πρόεδρου Αμοχώστου κύριο Βασίλειο, το οποίο το έργο και η προσφορά στα εκκλησιαστικά και κοινωνικά δρόμενα της επαρχίας Αμοχώστου έχουν αναγνωριστεί πολλάκις από τα οργανωμένα σύνολά της και προπάντων από τους συμπολίτες μας. Το γεγονός αυτό επαναβεβαιώνει και ο Σύλλογος Αποφύτων και Φίλων Ελληνικών Γυμνασίων Αμοχώστου, ο οποίος ανακηρύσσει τον Πανιερώτατο σε επίτιμο μέλος του Συλλόγου. Πανιερώτατε, αγαπητοί προσκεκλημένοι, η απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου το 2007, όπως ανασυνταχτεί η Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμοχώστου, επέβαλε ένα δύσκολο έργο σε αυτόν που κλήθηκε να το αναλάβει, και ο Μητροπολίτης Βασίλειος ανταποκρίθηκε επάξια σε αυτά του τα καθήκοντα. Πρωτίστως ανταποκρίθηκε δεόντως σε αυτό το καθήκον που εμάς σαν χριστιανούς αποτελεί την προτεραιότητά μας, την αναβάθμιση και την αναθέρμανση της σχέσης του προσφυγικού κόσμου της πόλης μας και της επαρχίας μας με τα χωριά τους και τις παραδόσεις τους, στις οποίες σημαίνουν τα ρόλο
έπαιξε και η θρησκευτική του ζωή. Ο ρόλος της Μητρόπολης στην διατήρηση της μνήμης και της φλόγας για επιστροφή είναι για εμάς πολύτιμος. Η υποστήριξη που μας δίνει η Μητρόπολη Κωνσταντίας και αμοχός του στον αγώνα μας για επανένωση της πατρίδας και του λαού μας, επιστροφή στη γη που μας γέννησε και στην οποία δημιουργήσαμε και μεγαλουργήσαμε, αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελίωση της ειρήνης στον τόπο μας είναι για εμάς αναγκαία αλλά και απαραίτητη. Μαζί δίνουμε και τον αγώνα για διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μέρος της ταυτότητας και της μνήμης του Αμοχωστιανού, της σύνδεσης του με τον τόπο μας. Τη βίαιη καταστροφή που προκάλεσε η τουρκική εισβολή σε μνημεία τεράστιας αρχαιολογικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής αξίας, ακολούθησε η ανήλαιη επίθεση του χρόνου, της φθοράς, της έλλειψης φροντίδας και της απουσίας της ανθρώπινης δημιουργικής παρουσίας. Έτσι, η παρουσία της Μητρόπολης στις κατεχόμενες εκκλησίες, η τέλεση θείων λειτουργιών, δίνει πνοή ζωής στην κληρονομιά μας. Πνοή ζωής όχι μόνο για τα επιβλητικά κτίρια, τις καριστές πέτρες, τις τοιχογραφίες, τις εικόνες και όλα τα έργα τέχνης που η ανθρώπινη φροντίδα επιστρέφει για να τα σώσει από τον αλυσόπιτο χρόνο, αλλά κυρίως η παρουσία της Μητρόπολης στα κατεχόμενα εδάφη τρέφει την φλόγα της μνήμης με την καύσιμη ύλη της δημιουργίας νέων δεσμών και νέων εικόνων που δένουν το παρόν με το παρελθόν, που δένουν την νοσταλγία με την ελπίδα, που χτίζουν προσδοκία για το μέλλον. Την ίδια ώρα, σημαντικό είναι και το θρησκευτικό και κοινωνικό έργο της Μητρόπολης. Οι πολλαπλές και άλυτες κρίσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας σήμερα υψώνουν αδιέξοδα στις ζωές των συνανθρώπων μας. Υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες, η στήριξη του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη μας αλλά και των συνεργατών του αποτελούν βάλσαμο και στήριξη στους δεινοπαθούντες συνανθρώπους μας και τους συμπαραστέκονται στο δύσκολο δρόμο που έχουν να διανύσουν. Ωστόσο, θα ήταν λάθος να εστιάσουμε μόνο σε αυτό το έργο, ακόμα και αν αυτό από μόνο το αποτελεί πολύτιμο και αναγκαίο επίτευγμα. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης έχει προσφέρει ακόμη περισσότερα και είναι με περηφάνεια που μπορώ να πω πως ένα τέκνο της αμοχός του, ένας ακόμη απόφοιτος των ελληνικών γυμνασίων της Βασιλεύουσας, διαπρέπει στα καθήκοντά του και ότι η αναγνώριση του ξεπερνά όχι μόνο την αγάπη των συμπολιτών του, αλλά και τα σύνορα της Κύπρου. Το Σεπτέμβριο του 2022, ο Μητροπολίτης της πόλης και της επαρχίας μας εξελέγει στη θέση του Προέδρου των Ορθοδόξων στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Πανιερώτατε, η αγάπη σας για τα γράμματα αποτυπώνεται στη συνεχή ακαδημαϊκή σας πορεία. Η δεύτερη σας διδακτορική διατριβή παραδόθηκε μόλις πριν 2 χρόνια στη Θεωρητική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ είχατε ήδη ολοκληρώσει την πρώτη σας διδακτορική διατριβή μετά τις μεταπτυχιακές σπουδές σας στο Πανεπιστήμιο του Φριβούργου Ελβετίας το 1978. Εκεί είχατε συνεχίσει τις σπουδές σας μετά την λήψη του πτυχίου σας στη Θεωρητική του Πανεπιστήμιου Αθηνών μεταξύ 1974 και 1978. Ωστόσο, επιτρέψτε μου συμβολικά να αποδώσω μέρος της ακαδημαϊκής σας δόξας και στην ίδια την πόλη μας και συγκεκριμένα στο πρώτο γυμνάσιο Αμοχώστου, το σχολείο από το οποίο αποφοιτήσατε το 1974. Οι απόφοιτοι των γυμνασίων της πόλης μας δεν θα μπορούσαν παρά να είναι περήφανοι για τα ακαδημαϊκά επιτεύγματά σας, στα οποία θέλουμε να πιστεύουμε πως συνέβαλε έστω και λίγο η πόλη και τα σχολεία της. Είναι με σιγουριά, αλλά και από τα στοιχεία που μπορούμε να πούμε πως το έργο σας, οι ικανότητες σας, η διεθνή σας παρουσία,
αλλά και οι πολιετοί σας πήρα στη διεθνή αρένα θα συνεχίσουν να υπηρετούν την πόλη μας και όχι μόνο στον αγώνα μας για επιστροφή. Έτσι όπως είχα αναφέρει και σε μια ακόμη μια εκδήλωση τιμής προς εσάς, μαζί θα καταφέρουμε ώστε εκεί στην Αμόχωστο, στα προβήλια του πρώτου γυμνασίου Αμόχωστου, που φοιτήσατε και στο ιστορικό μοναστήρι του Ιδρυτή της Εκκλησίας της Κύπρου Αποστόλου Βαρνάβα, όπου πραγματοποιήσατε τα πρώτα σας βήματα της Ιεράς σας ασκήσεως, ευχόμαστε να γίνει πολύ σύντομα και γι' αυτό αγωνιζόμαστε μια πιο λαμπρή τελετή προς τιμή του Μητροπολίτη μας. Για εκείνη την ευλογημένη μέρα θα αφιερώσουμε από κοινού τις δυνάμεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Όπως ήταν φυσικό, είχαμε αρχικά εντάξει στο πρόγραμμα και χαιρετισμό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου. Όπως αντιλαμβάνεστε, λόγω της κατάστασης της υγείας του, δεν είναι δυνατόν να μας απευθύνει αυτόν τον χαιρετισμό. Οι ομίγυροις, πιστεύω, ολόκληροι, του ευχόμαστε καλή δύναμη με τη βοήθεια του υψίστου και είμαστε βέβαιοι ασφαλώς ότι θα έστελνε στην ομίγυρη τις θερμότερες ευχές του. Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω τον τιμόμενο βιογραφικό Μητροπολίτη Βασιλείου. Ο κατά κόσμο Βασίλειος Καραγιάννης γεννήθηκε στο χωριό Μάντρες της επαρχίας Αμοχώστου την 1η Μαρτίου 1948. Γονείς του Αντώνης Καραγιάννης και η Κυριακή Χριστοδούλου που ευλογήθηκαν με 7 παιδιά. Στον τρίτο στη σειρά Βασίλειο δόθηκε το όνομα της γιαγιάς Βασιλικής, η οποία με καμάρι του έλεγε συχνά «Εσύ θα γίνεις δεσπότης». Μετά το δημοτικό σχολείο εντάχθηκε στην αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα, όπου χειροτονήθηκε διάκονος το 1970 και στην οποία παρέμεινε μέχρι την τουρκική εισβολή. Φίτησε στον τριετή κύκλο σπουδών της Ιερατικής Σχολής Απόστολος Βαρνάβας και ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στο πρώτο γυμνάσιο Αρένων Αμοχώστου 1970-74. Ακολούθησαν σπουδές στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1978 άρχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Φριμπούργου της Ελβετίας. Παρακολούθησε διετή κύκλο μαθημάτων θεολογίας και κοινωνιολογίας και ολοκλήρωσε διδακτορική διατριβή με θέμα «Οντολογική διάκριση ουσίας και ενεργίας και γνώσεως του Θεού κατά τον Άγιον Μάξιμον τον Ομολογητή» στη γαλλική γλώσσα. Το 2020 ολοκλήρωσε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών δεύτερη διδακτορική διατριβή με θέμα «Η γνώση του Θεού κατά τον Άγιον Ιωάννη τον Δαμασκηνό». Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην Αθήνα, υπηρέτησε ως διάκονος του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Ακαδημίας και του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών. Εξάλλου, κατά το διάστημα των μεταπτυχιακών του σπουδών στην Ελβετία, υπηρέτησε ως διάκονος του Ορθόδοξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Γενέβη. Το 1981 χειροτονήθηκε στην Κύπρο πρεσβύτερος και συγχρόνως αρχιμανδρίτης. Ανέλαβε τότε ιερατικός προϊστάμενος της Ελληνικής Ορθοδόξου Ενωρίας Γενέβης και από το σύγκεδος της Ιεράς Μητροπόλεως Ελβετίας. Το 1991 στην Κύπρο ίδρυσε και ανέλαβε τη διεύθυνση του Γραφείου Διεκκλησιαστικών Σχέσεων της Εκκλησίας και τοποθετήθηκε προϊστάμενος του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης στη Λευκοσία. Στις 7 Φεβρουαρίου 1996 εξελέγει από την Ιερά Σύνοδο χορεπίσκοπος Τριμηθούντος. Στις 11 Μαΐου 2007 εξελέγει με την ψήφο κλήρου και λαού Μητροπολίτης Κωνσταντίας Αμοχώστου και ενθρονίστηκε την επομένη στην προσωρινή έδρα της Μητροπόλεως στο Παραλίμνη. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Επιτροπής Πίστης και Τάξης του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Τον περασμένο μόλις μήνα, στην 11η Γενική Συνέλευση, εξελέγει πρόεδρος των Ορθοδόξων. Εκπροσωπεί την Εκκλησία της Κύπρου στο Θεολογικό Διάλογο Ορθοδόξου και Ρωμιοκαθολικής Εκκλησίας. Είναι επίσης μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου
της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας Κύπρου. Το πλουσιότατο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει βιβλία, άρθρα και ομιλίες πέραν των εγκυκλίων και των εκδόσεων της Μητροπόλεως. Έχουν εκδοθεί, εκτός των δύο διδακτορικών του διατριβών, τα ακόλουθα βιβλία «Η Φυσιολογία της Ευρώπης και η Ορθόδοξη Εκκλησία», «Θεία Λειτουργία, Μυστήριο Τελειώσεως», «Οι Παραβολές», «Ο Εθνικός και Θρησκευτικός Πλουραλισμός της Νέας Κοινωνίας του Κόσμου», «Η Προσευχή στα Ιερά Ευαγγέλια» και «Μετανάστης από τον Ουρανό, η Γέννηση του Ιησού Χριστού». Παρακαλώ τον Πρόεδρο του ΣΑΦΕΓΑ και τον Πανιερότατο να ανέλθουν στο βήμα, στην εξέδρα. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ για την ανακήρυξη του Πανιερωτάτου σε επίτιμο μέρος του ΣΑΦΕΓΑ και την επίδοση της Περγαμήνης. Σκεπτικό για την ανακήρυξη σε επίτιμο μέρος του ΣΑΦΕΓΑ του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμοχώστου κυρίου κυρίου Βασιλείου. Ο Σύλλογος Αποφύτων και Φίλων Ελληνικών Γυμνασίων Αμοχώστου στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών που πραγματοποιήθηκε σήμερα 16 Δεκεμβρίου 2020 ομοφόνως αποφασίζει να ανακηρύξει ως επίτιμο μέρος του Συλλόγου τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμοχώστου κύριον κύριο Βασίλειο, απόφυτο του πρώτου Γυμνασίου Αρένων Αμοχώστου του 1974, σε έκφραση τιμής και ευγνωμοσύνης για το εκκλησιαστικό, πνευματικό, κοινωνικό και εθνικό έργο του στην Κύπρο και διεθνώς. Ο Σύλλογος, με την ομόθυμη αυτή απόφαση, αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη με σεβασμό και ιδιαίτερη εκτίμηση την εμπνευσμένη ηγεσία της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Κωνσταντίας και Αμοχώστου, στα όρια της οποίας στεγάζονται υπό ξένη κατοχή σήμερα τα ελληνικά γυμνάσια της πόλης της Αμοχώστου. Την ένθεη αγάπη του προς το πίμνιο της Μητρόπολης, τους ένθερμους αγώνες του υπέρ της Ορθοδοξίας και του Κυπριακού και Απανταχού Ελληνισμού, την αταλάντευτη αφοσίωσή του στη σωτηρία της πόλης μας και της Κύπρου όλης, ως και το πλουσιότατο ερευνητικό και συγγραφικό έργο. Η ανακήρυξη του Μητροπολίτη Βασιλείου ως επίτιμου μέλους του ΣΑΦΕΓΑ να πραγματοποιηθεί σε ειδική τιμητική εκδήλωση εντός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας στην παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του ΣΑΦΕΓΑ, καθώς και προσκεκλημένων και φίλων με καταγωγή από την Μητροπολιτική Περιφέρεια, ιδιαίτερα την Αμόχωστο, καθώς επίσης από το χωριό Μάντρες, από το οποίο ο Πανιερώτατος κατάγεται. Και να μου επιτρέψετε να αναγνώσω την Περγαμηνή για την ενημέρωση όλων. Ο Σύλλογος Αποφύτων και Φίλων των Ελληνικών Γυμνασίων Αμοχώστου, η αυτού πανιερώτητη το Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμοχώστου και Προέδρου Πασών των Ορθοδόξων Εκκλησιών εν το Παγκοσμίο Συμβουλίο Εκκλησιών, κυρίω κυρίω Βασιλείο, χαίριν εν κυρίω και καρποφορήν εν τη Εκκλησία. Ομοθύμω Βουλή του Συλλόγου Αποφύτων και Φίλων των Ελληνικών Γυμνασίων Αμοχώστου, χρεωστικός και πάνι περιχαρής, απονέμωμε την Περγαμηνή ταύτη ως έκφραση σεβασμού, τιμής και αγάπης τη ημετέρα πεπνημένη πανιερότητη. Διάτε το Θεοφιλός ηγίστε της Μητροπολιτικής Περιφερίας Κωνσταντίας και Αμοχώστου, για τους ημετέρους ενθέρμους αγώνας υπέρ της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού και δια την ένθεων αγάπη ημών προς το πίμνιον της ημετέρας Θεοσώστου Μητροπόλεως. Εφόκεσιν επιδίδομεν ημίν ταύτην υπογεγραμμένη δια των χειρών του Προέδρου του ΣΑΦΕΓΑ κυρίου Ανδρέου Μάτση και του Γραμματέως κυρίου Ιωάννη Κυπρίου. Εν το πολιτιστικό ιδρύματι του Δήμου Αμοχώστου, την 30η του μηνός Οκτωβρίου, του από Χριστού γεννήσεως της Χιλιοστού και 20ου και Δευτέρου Σωτηρίου έτους. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να καθίσετε. Πανιερώτατε, το βήμα σας ανήκει. Θεωρείται ότι η Περγαμηνή είναι το ατμό της Κύπρου. Άρα να γίνει μια
επειδή οι χαιρετισμοί έχουν γίνει, θα πω μόνο εκλεκτοί ομίγυροι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, προσκεκλημένες. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα και θα έλεγα, κύριε Πρόεδρε, ότι αν συνέχιζε να λειτουργεί το γυμνάσιο μας, εκεί που φίτησα εγώ το πρώτο γυμνάσιο αμοχώς του, είμαι σίγουρος ότι θα είχατε και άλλο δεσπότη. Ξέρετε, είμαι όντως υπερήφανος και πάντοτε το τονίζω ότι το γυμνάσιο Αμοχώς του, όλα τα ελληνικά γυμνάσια γενικότερα της Αμοχώς του, αλλά εκεί που είχα την προσωπική μου εμπειρία, χάραξε τη ζωή μου, αλλά και το πνευματικό και γνωστικό επίπεδο, το οποίο με βοήθησε στη συνέχεια να εξελιχθώ εκεί που εξελίχθηκα, με πολλές ευχαριστίες για όλα όσα έχετε πει για μένα, έστω και αν τα μισά από αυτά είναι οι αλήθειες, όντως οφείλονται στις πνευματικές μας καταβολές. Είτε είναι ακόμα και το δημοτικό του χωριού μας, καμιά φορά τρώγαμε και κανένα χαστούκι από τον δάσκαλο, αλλά ήταν μέσα στην παιδεία. Είτε η μακροχρόνια διακονία μου στη Μονή του Αποστόλου Βαρνάβα, η ιερατική σχολή που φίτησα εκεί για 3 χρόνια και κατεξοχήν στο πρώτο γυμνάσιο Αμοχώς του, το οποίο συγκρίνοντας το με τα επίπεδα των γυμνασίων άλλων εποχών, εγώ θα το έλεγα ότι είχε ένα πανεπιστημιακό επίπεδο, δεδομένου ότι και διακεκριμένοι δάσκαλοι αλλά και διευθυντές των σχολείων, όπως Αείμνηστος Πλησής, ο οποίος ήταν ο διευθυντής την εποχή που φίτησα εγώ, ήταν όχι απλώς ο διευθυντής αλλά και ένας διακεκριμένος συγγραφέας, που όντως για μας ήταν πρωτόγνωρο να ακούμε ότι ένας διευθυντής ενός γυμνασίου με την τότε έννοια ήταν λύκειο, όπως είναι η σημερινή διάρθρωση των σχολείων μας, να είχε γράψει για τους προσοκρατικούς φιλοσόφους ή και άλλα έργα τα οποία όντως ήταν χαρακτηριστικά για την εποχή εκείνη. Βεβαίως, πέρα από το γεγονός ότι η διαδρομή μου στην όλη αυτή πορεία που είχα στη ζωή μου με οδήγησε και στον άλλο δρόμο, ο οποίος με χαρακτηρίζει σήμερα, να είμαι ένας κληρικός μέσα στην Εκκλησία, την Εκκλησία της Κύπρου. Αυτό βέβαια είναι ένα γεγονός το οποίο θα έλεγα ότι είναι το δίπολο το οποίο απασχόλησε τον κυπριακό ελληνισμό και συνεχίζει να τον απασχολεί από πολλές απόψεις, αλλά τουλάχιστον θα αναφέρω μία-δύο. Οι εθνικοί μας αγώνες, στους οποίους πάντοτε η Εκκλησία μαζί με το έθνος έχει πρωτοστατήσει, αλλά εάν το μεταφέρω στη σύγχρονη μας εποχή, νομίζω ότι αυτό που προέχει και αυτό που αυξάνει τις ευθύνες μας είναι το πώς μέσα στις σύγχρονες συνθήκες θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τις αξίες του έθνους και την πορεία του μέσα στην ιστορία. Κάποτε με επισκέφθηκε ο αγαπητός Θέμης στο γραφείο μου και μου είπε, η κόρη μου υποβάλλει ένα ερώτημα, μου λέει, μπορεί η Εκκλησία να εξυγχρονιστεί και πώς θα εξυγχρονιστεί. Είναι από τα κρίσιμα θέματα τα οποία μπορεί να απασχολήσουν την Εκκλησία
αλλά πρέπει πρώτα-πρώτα να ορίσουμε τι εννοούμε εξυγχρονισμό της Εκκλησίας. Και εγώ τουλάχιστον σε αυτή την έννοια του εξυγχρονισμού εννοώ να δώσει απάντηση στους σύγχρονους προβληματισμούς του ανθρώπου. Και επειδή δεν σας κρύβω ότι τουλάχιστον στη διάρκεια των σπουδών μου, αλλά και τώρα ένεκα τις διδασκαλίες που κάνω στη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας Κύπρου, το θέμα της σχέσεως του ανθρώπου με τον Θεό που τίθεται ένα αμφιβόλο από διάφορα φιλοσοφικά και κοινωνικά κοινωνικές και φιλοσοφικές και κοινωνικές ομάδες που θέλουν τουλάχιστον να αποκόψουν την σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Πώς μπορούμε να πείσουμε σήμερα, και αυτό είναι το κέριο ζήτημα για μένα ως επίσκοπο της Εκκλησίας, να δώσουμε απάντηση σε ένα τέτοιο πρόβλημα, ότι ο άνθρωπος χωρίς τη σχέση του με τον Θεό δεν μπορεί να εκπληρώσει τις πνευματικές του αναζητήσεις. Γιατί αν η ύπαρξη του ανθρώπου είναι από τη στιγμή που γεννάται μέχρι τη στιγμή που θα αποθάνει και τίποτε άλλο, εδώ τίθεται υπαρξιακό πρόβλημα. Ο κύριος Δήμαρχος σήμερα ήταν στην Εκκλησία και άκουσε το κήρυγμα μου, περίπου εδώ περιστράφηκε η έννοια, η ερμηνευτική της παραβολής του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου, που ανοίγει τους δύο ορίζοντες ουσιαστικά, την παρούσα ζωή αλλά και την μετέπειτα ζωή του ανθρώπου, γιατί η μία παρεμβαίνει στην άλλη με συστημικό τρόπο, γιατί το τι πράσουμε στη ζωή μας αυτό αντανακλάται και στο μετέπειτα, αυτό που το λέει τουλάχιστον εμείς οι χριστιανοί διδάσκουμε και πιστεύουμε στον Θεό. Δεν θα θέλω όμως αυτή τη στιγμή να κάνω κήρυγμα, απλώς το λέω ότι είναι ο προβληματισμός που πρέπει να έχουμε σήμερα, επειδή έχετε αντιληφθεί ότι λίγο πολύ έχω επισκεφθεί διάφορες περιοχές του κόσμου, έχω σπουδάσει σε πανεπιστήμια κλπ. Και αυτοί οι προβληματισμοί είναι έντονοι, και μάλιστα το κρίσιμο σημείο τουλάχιστον του δυτικού χριστιανισμού, που ακόμα δεν έχει φτάσει απόλυτα σε εμάς, είναι η εκκοσμίκευση, που πάει κανείς σε μια εκκλησία και την βλέπει άδεια, με τον πάστορα ή τον καθολικό κληρικό να είναι μόνο με 3 ή 10 ανθρώπους μέσα στην εκκλησία. Αυτό όμως δημιουργεί επιπρόσθετη ευθύνη σε μας να κρατήσουμε, να μεταλαμπαδεύσουμε την πίστη μας, αλλά και τις αξίες του πολιτισμού μας που πάνε μαζί. Και γι' αυτό τουλάχιστον εγώ βλέπω αυτό που η Ελληνική Επανάσταση έλεγε, την πατρίδα και την θρησκεία ήταν οι δύο πόλοι του αγώνα της απελευθερώσεως του έθνους από τον τουρκικό ζυγό. Έχουμε όμως, για να μην μακρηγορήσω στο θέμα της αμοχώς του, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, το οποίο όντως είναι μια πληγή χένωσα. Την περασμένη εβδομάδα ήμουνα στη Ρώμη σε ένα διεθνές συνέδριο οργανωμένο από μια θρησκευτική οργάνωση, Σεντετζίτη ονομάζεται, είναι της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, αλλά είναι, τα μέλη είναι λαϊκοί, άντρες και γυναίκες. Μάλιστα μερικοί από αυτούς έρχονται και στο κέντρο όπου φιλοξενούνται οι μετανάστες για να προσφέρουν βοήθεια. Στις συζητήσεις αυτού του συνεδρίου έγινε λόγος συνέχεια οι ομιλίες του κυρίου Μακρόν, του Προέδρου της Ιταλίας,
και όλων των πάνελς που έγιναν ήταν στραμμένα στο τι συμβαίνει σήμερα στην Ουκρανία. Και η συζήτηση για τα μέτρα εναντίον της Ρωσίας, για αυτό που έκανε και για αυτό που κάνει. Όταν όμως κυκλοφορούσα μέσα στους συνέδρους, κάποιος με ρώτησε από πού είστε και του είπα από την Κύπρο. Και μου λέγει από την τουρκική πλευρά ή από την ελληνική. Αυτό, ξέρετε, ήταν μια εσωτερική επανάσταση για μένα. Και η απάντησή μου ήταν από την Κύπρο. Η Κύπρος είναι μία, είναι ενιαία χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ό,τι εσείς ονομάζετε τουρκική πλευρά είναι παράνομο μόρφωμα που προέρχεται από την εισβολή. Αλλά όμως βγήκα στο πάνελ και έκανα την παρέμβαση. Στην πρωινή συνεδρία ήταν μια κυρία από την Ουκρανία η οποία περιέγραψε τα δεινά της και δεν έχω λόγο να μην τα πιστέψω ότι έχασε μέλη της οικογένειας, αλλά στη συνέχεια βρήκε το σθένος να βοηθήσει πρόσφυγες, κατατρεγμένους, πονεμένους ανθρώπους από τον πόλεμο. Όταν ανέβηκα λοιπόν στο βήμα, τους είπα αυτή την ώρα έχετε ενώπιον σας ένα Μητροπολίτη ο οποίος κατάγεται από την πόλη της αμοχώς του. Εκεί φίτησα, εκεί αντρώθηκα με την φίτησή μου στα σχολεία της αμοχώς του και ούτω καθεξής. Και εγώ και παρακαλώ τους είπα συγκρίνεται όλο αυτό το σκηνικό με εκείνο που περιέγραψε και η κυρία για την Ουκρανία αλλά και όλες οι αναφορές για την Ουκρανία. Εγώ αναγκάστηκα να εγκαταλείψω την πόλη της αμοχώς του κατατρεγμένος και εγώ όπως και όλοι οι κάτοικοι τότε της αμοχώς του να εκκαινώσουμε την πόλη ένεκα της προελάσεως των τουρκικών στρατευμάτων. Η πρόνοια του Θεού με οδήγησε ούτως ώστε 33 χρόνια μετά τη φυγή μου από την πόλη της αμοχώς του και από το μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα να αναδειχθώ σε Μητροπολίτη της αμοχώς του. Αυτή τη στιγμή δεν δικαιούμαι να πάω, δεν μου επιτρέπεται από τις παράνομες αρχές και μάλιστα ίσως το ξέρετε ότι είμαι και περσόνα non grata για τους φίλους τουρκοκύπριους, ενώ ο Ερντογάν πέρυσι είχε διακηρύξει ότι θα έρθει στην Αμόχωστο για να κάνει πικνίκ. Θέλω να πω, τους εξήγησα, ότι ναι μεν το κυπριακό ζήτημα άρχισε από το 1974, αλλά η παραβίαση των διεθνών, του διεθνούς δικαίου, η συνεχής καταπάτησή του και τα εγκλήματα τα οποία διαπράττει η Τουρκία δεν έχουν σταματήσει από το 1974 μέχρι σήμερα με την καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομίας, την εκδίωξη 200.000 προσφύγων που σημαίνει το 1/3 του πληθυσμού της Κύπρου. Φανταστείτε αν το 1/3 του ουκρανικού λαού θα γινόντουσαν πρόσφυγες, πόσοι θα ήταν, αυτή είναι η αναλογία για να αντιληφθούμε το μέγεθος. Η εγκατάσταση επίκων στην Κύπρο. Και όλα αυτά τα οποία μπορούμε να περιγράψουμε, τα οποία συνεχίζονται ακόμα σήμερα, αλλά δεν πρέπει να λησμονείτε, ούτε πρέπει να λησμονούμε ότι υπάρχουν αυτά που εσείς ονομάζετε παλαιότερα προβλήματα και πιθανώς στη σκέψη των, είμαι βέβαιος ότι στη σκέψη πολλών ανθρώπων είτε λησμονήθηκε το κυπριακό είτε το θεωρούν ως de facto λελειμμένο. Εάν επιβάλλεται κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αυτή ήταν η δεικτική μου
παρέμβαση που είχα κάνει. Τι κάνετε με την Τουρκία, και είπα ειρωνευόμενος ότι πρέπει να εισαγάγουμε, κύριε Υφυπουργέ, στη διπλωματική γλώσσα, έτσι τους είπα, να εισαγάγουμε τους όρους «θοπεύω το θηρίο όπως θοπεύω ένα γατάκι», θοπεύουν οι διεθνείς κοινή γνώμη, την Τουρκία που είναι το θηρίο της αποκάλυψης που περνάει και καταστρέφει τα πάντα, δεν σκέφτεται κανείς κυρώσεις, ούτε και το λάχιστο να βοηθήσουν στην επίλυση του Κυπριακού. Και μάλιστα επειδή ακούστηκε στο πάνελ ότι για μας η Ευρώπη υπάρχει, αναγκάστηκα να πω ότι για μας η Ευρώπη δεν υπάρχει. Γιατί μόνο λόγια ακούμε και τίποτα άλλο. Αλλά ακόμα και τα Ηνωμένα Έθνη, σας ανέφερα το ειρωνικό που είπε ο κύριος Ιωάννης Μάζης, ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι συλλογή άλυτων προβλημάτων και τίποτα άλλο. Απλώς τα συλλέγουμε εκεί για να τα έχουμε στους καταλόγους μας ότι υπάρχει ένα πρόβλημα της Κύπρου, όπως υπάρχουν τόσα άλλα, και μάλιστα κάποιος μας είπε ότι στον κόσμο υπάρχουν 171 άλυτα ζητήματα. Άρα, το τι κάνουμε, εδώ χρειάζεται να έχουμε ένα συνεχή αγώνα. Δεν μου αρέσει πάντοτε να κάνω αυτές τις ιστορικές αναφορές, αλλά όταν είχα επισκεφθεί με τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο της Βρυξέλλες για να ενημερώσει τότε όπως ήθελε την Ευρώπη και τους ευρωβουλευτές, συζητάγαμε με ένα Έλληνα ευρωβουλευτή και εκείνος δικαίως ρώτησε τον αείμνηστο Χρυσόστομο ποια η πρότασή σας, μακαριότατε, για το θέμα της Κύπρου. Δεν είχε δώσει κάποια απάντηση και τότε αναγκάστηκα να κάνω εγώ μια παρέμβαση και να πω ίδρυση νέας φιλικής εταιρείας. Νομίζω ότι όπως είναι τα θέματα σήμερα, οι πολιτικοί πιθανόν να γνωρίζουν, σίγουρα γνωρίζουν πολύ καλύτερα από μένα, αλλά όμως το λάχιστο η δική μου αντίληψη είναι ότι το Κυπριακό, για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε με εθνικό σφιγμό, πρέπει, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που έλεγε ο Μακάριος, μακροχρόνιο αγώνα, αλλά πρέπει αυτό να έχει μια οργάνωση ούτως ώστε να μπορέσουμε με εθνική συναντήληψη να αγωνιστούμε για την δικαίωση του τόπου μας. Ο ευρωβουλευτής τότε αντέδρασε λέγοντας «αυτή είναι πρόταση». Μάλιστα, συζητώντας την περίοδο αυτή με κάποιον εξ Ελλάδος που με επισκέφθηκε και γινόταν αναφορά στην άρση του εμπάρκου απόλυσης όπλων στην Κύπρο, είπα ότι αυτό ίσως πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την έναρξη της οργάνωσης του αγώνα για την απελευθέρωση της πατρίδας μας από την κατοχή. Βεβαίως είναι πολλοί οι παράγοντες που συντρέχουν, δεν σημαίνει ότι αυτό που λέγω εγώ είναι ο μοναδικός τρόπος, αλλά τουλάχιστον από πλευράς Εκκλησίας το ζήτημα της Κύπρου μας απασχολεί έντονα και επομένως θα πρέπει ο καθένας να συμβάλλει από την δική του πλευρά, ούτως ώστε αυτός ο λαός να ανασάνει και να βρει την ελευθερία του. Και βεβαίως η απάντηση του εξ Ελλάδος ήταν, χωρίς να θέλω να, απλώς ήταν η απάντηση που λέγω, δεν λέω ότι τη συμμερίζομαι, αλλά μου λέει αυτό μπορεί μόνο εσείς να το κάνετε ως Εκκλησία, γιατί που έχει μια μακροχρόνια παρουσία στο ιστορικό γίγνεσθε, γιατί η πολιτική με όμικρο γιώτα είναι για μια περίοδο, αλλάζουν, δεν έχουν τη συνέχεια, με συγχωρείτε για την έκφραση, του βαθαίως κράτους,
ενώ η Εκκλησία έχει την βαθιά Εκκλησία που έχει ιστορία 2.000 χρόνων. Αυτά περίπου ήθελα να πω, δεν, με βλέπετε δεν έχω μαζί μου οποιοδήποτε έγγραφο για να ετοιμάσω επίσημο χαιρετισμό, αλλά είναι από καρδίας αυτά που λέω, για να ευχαριστήσω και πάλι για την ύψιστη τιμή, και αυτό σημαίνει ότι αυξάνει την ευθύνη και την δική μου για το εκκλησιαστικό και εθνικό έργο στο οποίο καλούμε να υπηρετήσω όσο μου είναι δυνατό μέσα στα πλαίσια τα εκκλησιαστικά που δραστηριοποιούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ που μας ετοιμήσετε με την παρουσία σας σε αυτήν την τελετή για την απόδοση τιμής στον Μητροπολίτη μας. Και τώρα θέλω να σας πω ότι υπάρχουν δύο πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Το ένα είναι ότι έχουμε μία μικρή δεξίωση έξω στο θεατράκι, και το δεύτερο είναι ότι όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν την επιθεώρηση των εκδόσεων που υπάρχουν, και αν κάποιοι θέλουν να αποκτήσουν κάποια βιβλία μπορούν να απευθυνθούν προς το Σύλλογο για να τα αποκτήσουν. Επίσης, εάν κάποιοι θέλουν να γραφούν μέλη του συνδέσμου, απ' έξω θα έχουμε δύο κυρίες οι οποίες θα μπορούν να εγγράψουν σαν μέλη οποιοδήποτε ενδιαφέρεται. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας και σας καλώ στην μικρή δεξίωση. Ευχαριστώ. Πέρα ότι έχουμε την ευκαιρία που διαγράφει το πρώτο μέρο του Πανεπιστημίου, ένα μικρό και επίση ημερολόγια και περιοδικά τη Μητροπόλεω για όλου εδώ που παρουσιάζουν την ευλογία του Πανεπιστημίου. Καλό υπόλοιπο. Gracias.